έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Διαμάντου Μανολάκου, είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Κυρία Μανολάκου, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλό μήνα. Τι κάνετε? Καλά. Καλά, όσο αγωνιζόμαστε καλά. Και σε συνθήκες κορονοϊού. Σωστά. Μένουμε δυνατοί, δεν μένουμε σιωπηλοί. Μάλιστα. Θέλω να ξεκινήσω καταρχήν με λίγο ανάποδα με σας. Θέλω να δούμε το δεύτερο κομμάτι που αφορά στον κορονοϊό. Τι θα γίνει με την οικονομία, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους οι οποίοι αγωνιούν εξίσου πολύ όσον αφορά στην υγεία τους και με το μέλλον τους, διότι κανείς δεν ξέρει αν και εφόσον τελειώσει αυτή η κρίση, αν η επιχείρηση ανοίξει, αν θα τους επαναπροσλάβουν, με τι μισθό θα τους ξαναπάρουν. Για να τα δούμε όλα αυτά. Πώς θα προσεγγίζει το κόμμα σας και τι προτείνετε να γίνει? Ναι, δίκιο έχετε, γιατί όλοι αυτό που βλέπουν είναι ότι μετά τον κορονοϊό έρχεται ύφεση. Και το λέω γιατί και οι συζητήσεις, αν θέλετε, για το ευρωομόλογο ή για τους θειασότες των πιστοληπτικών γραμμών δεν έχει σχέση τόσο με τον κορονοϊό όσο με την επόμενη μέρα. Η ύφεση θα είναι πολύ πιο βαθιά, γιατί η κρίση δεν αφορά μία χώρα ή μία ήπειρο, αλλά όλο τον πλανήτη. Μάλιστα. Και συνεπώς προετοιμάζονται με αφορμή τον κορονοϊό, αν θέλετε, σε αντεργατικές ανατροπές. Στο όνομα βεβαίως αυτής της έκτακτης ανάγκης. Εμείς, αν θέλετε, το βάζουμε μπροστά. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή διεκδικούμε την επέκταση των 800 ευρώ και σε μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων που τα έχουν ανάγκη και έχουν μείνει απ' έξω. Μιλάω για τους μακροπρόθεσμους άνεργους ή για αυτούς που δουλεύουν εκεί, είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Αν μου επιτρέπετε, έχετε κάποια στοιχεία ποιος είναι ο αριθμός των μακροπρόθεσμα ανέργων που οι οποίοι έχουν βγει εκτός από όλα τα επιδόματα? Ναι, ούτως ή άλλως το 10% παίρνει το επίδομα ανεργίας και τουλάχιστον τα στοιχεία του, το 50% από τους υπόλοιπους είναι μακροπρόθεσμοι άνεργοι και υπάρχουν και ορισμένες ηλικίες ακόμα πιο έντονες, οι οποίες βεβαίως ούτως ή άλλως δεν θα βρουν δουλειά, αλλά αυτό αφορά για όλους, γιατί εδώ κλείνουν δουλειές. Μάλιστα. Συνεπώς πιέζουμε για να επεκταθεί. Εξάλλου αυτό το επίδομα των 800 ευρώ είναι για 40 μέρες τη στιγμή που η κερδοσκοπία οργιάζει. Δεν ξέρω αν έχετε πάει να ψωνίσετε, αλλά εγώ πήγα. Σε ορισμένα προϊόντα υπάρχει πρόβλημα, αυτό είναι αλήθεια. Σε άλλα όμως υπάρχει ένας σημαντικός έλεγχος, να λέμε για την αλήθεια. Είναι πολύ περιορισμένος και το λέω γιατί πηγαίνεις σε μαγαζιά μικρά και σου βγάζουν και το τιμολόγιο που αγοράσανε, γιατί από τη μεγάλη αποθήκη ή το προμηθευτή φαίνεται η μεγάλη διαφορά. Κυρίως αυτό όμως εμφανίζεται, κυρία Μανολάκου, σε προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με τον κορονοϊό. Ευρύτερα όμως σε άλλα προϊόντα είναι πιο, οι τιμές δεν έχουν αλλάξει, παραμένουν περίπου ίδιες. Ας πούμε στα κυπευτικά έχει αλλάξει, έχουν ανέβει προς τα πάνω. Τουλάχιστον εγώ που ψώνησα. Τέλος πάντων, δεν το έχω προσέξει. Και σε αυτά που έχουν ανάγκη, εντάξει, δεν άλλαξε. Τουλάχιστον βέβαια, στα καύσιμα έχουν γάλα, πέσει, ναι, κατακόρυφα οι τιμές, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν. Είναι αυτά που δεν αγοράζονται. Λοιπόν, ερχόμαστε ότι με την ευκαιρία του κορονοϊού ετοιμάζουν συνεχή κορονοϊούς με αντεργατικές ανατροπές. Και το λέω γιατί και μέσα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αυτό φαίνεται πολύ καθαρά. Και γι' αυτό εμείς, αν θέλετε, λέμε ότι ο λαός θα πρέπει να διεκδικεί, δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να παλεύουμε και για να επιβιώσουμε και για να έχουμε συνθήκες υγείας που δεν τις έχουμε, αλλά πρέπει να παλέψουμε και απέναντι σε κάθε εκδήλωση επίθεσης
σε εργατικά δικαιώματα που έχουν απομείνει. Εντάξει, γιατί το κυνήγι του κέρδους θα είναι συνεχής. Και οι επιχειρηματίες, θα σας πω κάτι, και οι επιχειρηματίες, το πρώτο που βάζουν είναι η μείωση του εργασιακού κόστους. Εν τω μεταξύ, στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, πολλές απαιτήσεις των επιχειρηματιών περνάνε. Ναι, απ' την άλλη όμως, θα πει ένας που έχει μια επιχείρηση, όχι τόσο μεγάλη, μια μεσαία ή μικρή, που έχει 5-10 άτομα, ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω πέσει 80% ο τζίρος μου κάτω. Άρα δεν έχω τη δυνατότητα να δώσω τους μισθούς που έδινα, όπως δεν έχω και τη δυνατότητα να κρατήσω στη δουλειά όλους όσους είχα. Για να επιβιώσω, κάτι πρέπει να κάνω. Ναι. Υπάρχει και αυτή η προσέγγιση. Εδώ τι απαντάμε, τι απαντάτε, ναι, μάλλον. Ναι, εδώ θα μπορεί μικρομεσαίους να τους ενισχύσει, όπως ενισχύει τους εφοπλιστές και τους φοροαπαλλάσσει, ακόμα και με αφορμή του κορονοϊού, ακόμα περισσότερο, και επιπλέον να πάει σε μαζικές προσλήψεις, ειδικά στον τομέα της υγείας. Δηλαδή, δυνατότητες υπάρχουν. Επιπλέον και μετά τον κορονοϊό υπάρχουν πάρα πολλά κενά που θα μπορούσαν να έχουν καλυφθεί. Ήδη οι ανάγκες μόνο στο υγειονομικό δυναμικό πριν τον κορονοϊό ήταν σε δεκάδες χιλιάδες. Φανταστείτε δηλαδή μετά. Το κόμμα σας... Ή στον τομέα της τέτοιας, ή στον τομέα της εκπαίδευσης. Κυρία Μανολάκου, το ΚΚΕ θεωρεί ότι θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να αποφασίσει να σπάσει τον κουμπορά των 37 δις και να αξιοποιήσει ένα μέρος αυτών των χρημάτων στην παρούσα χρονική στιγμή, ή όχι? Βεβαίως, αλλά να το αξιοποιήσει όχι υπέρ των επιχειρηματιών, αλλά υπέρ του κόσμου, και να το ενισχύσει σε αυτόν που δεν έχει καθόλου εισόδημα, και αναφέρθηκα σε κατηγορίες, αλλά και τις ενισχύσεις του δημόσιου τομέα υγείας, που πολύ χαρακτηριστικά και κωδικοποιημένα τα δίνουν οι εκπροσωποί τους, οι ομοσπονδίες τους κλπ. Και βγαίνουν, αν θέλετε, και με μορφή διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Να ρωτήσω, επειδή πήρα ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή τώρα, ρωτάει το εξής. Οι πληροφορίες ότι... Μισό λεπτό, γιατί έσβησε το κινητό. Λοιπόν, οι πληροφορίες ότι μπορεί να υπάρξουν μειώσεις των μισθών στο δημόσιο επιβεβαιώνονται από το κόμμα σας, ή είναι fake news για να χτυπήσουν την κυβέρνηση κάποιοι? Υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει γιατί κάποια βάση που το στηρίζεται, ναι, αυτό? Ναι, υπάρχει ανησυχία. Μάλιστα. Και η ανησυχία αυτή έγκυται στο γεγονός ποιο, ότι... Αυτό που λένε ότι κάποιοι... ήδη οι μισθοί έχουν μειωθεί στο δημόσιο. Έχουν χάσει με αφορμή τα μνημόνια 6 μισθούς. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται, γιατί τα μνημόνια μπορεί να τελειώσανε, όλοι οι μνημονιακοί νόμοι υπάρχουν. Το ίδιο φοβόμαστε και με τον κορονοϊό, και πρέπει όλοι να οργανωθούμε στα σωματεία μας να μην συνεχιστεί μετά τον κορονοϊό άλλος αντεργατικός κορονοϊός επίθεσης. Μάλιστα. Άρα οι φόβοι υπάρχουν, γιατί όταν δίνει το πράσινο φως στον ιδιωτικό τομέα για τηλεργασία, για εκπεριτροπής, για πολλές μορφές ταυτόχρονα σε μια επιχείρηση... Για ένα εξάμηνο μόνο. Ναι, μπορεί να παραταθεί. Αυτό λέμε, γιατί βλέποντας τη μείωση του εργασιακού κόστους, βεβαίως θα τρίβουν τα χέρια τους και θα τα πετούν σε ακόμα μονιμότερη βάση. Αυτό όμως γνωρίζετε ότι είναι λάθος προσέγγιση, με την έννοια ότι αν μειωθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο, και κυρίως στο δημόσιο, γιατί αυτό στήριξε την αγορά τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν θα έχουν τζίρο τίποτα, δεν θα κινείται η αγορά. Άρα για ποιο λόγο να το κάνουμε? Την κυριολεξία, και να σας πω, κύριε Μπαρδούνη, δείχνει τις αντιφάσεις του συστήματος. Δεν μπορεί να δώσει λύσεις, μόνο βάσανα δίνει. Και αν θέλετε και τη σαπίλα του. Δηλαδή, όταν μειώνεται ο μισθός, τότε μειώνεται η αγοραστική δύναμη. Όταν μειώνεται η αγοραστική δύναμη, δεν μπορούν να πουλήσουν επιχειρήσεις. Άρα κλείνουν τμήματα ή πιο αδύναμες και πάμε σε μαζικές απολύσεις. Αυτή είναι η μορφή της κρίσης. Κύριε Μανολάκου, αν θέλετε σχολιάσεις... Άρα αν δεν κάνεις κεντρικό σχεδιασμό για παραγωγή, το τι θέλεις με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων,
Αυτά θα βιώνουμε και ακόμα χειρότερα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Real FM, είπε το εξής: η οικονομία μας θα σωθεί εάν αυτοί που μπορούν να πληρώσουν, πληρώσουν. Κάποιοι είπαν ότι είναι ένα μήνυμα στους ισχυρούς να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Πώς το ερμηνεύει το κόμμα σας αυτή, σχολιάζει αυτό? Ναι, στο εθελοντικό δεν γίνεται. Αυτοί που κερδίζουν θα συνεχίσουν να κερδίζουν και αυτή τη στιγμή ορισμένοι κλάδοι οικονομικοί κερδίζουν τρελά λεφτά. Και τους βοηθάει και η κυβέρνηση σε αυτό. Όταν στις ΜΕΘ έδινε 800 ευρώ και το πήγε 1600, άρα κερδίζουν τρελά. Βέβαια εδώ υπόθηκε, αν μου επιτρέπετε για τη συζήτηση, ναι, ότι στο δημόσιο οι ΜΕΘ κοστίζουν περισσότερο από 1600 την ημέρα. Ναι, αλλά για να έχουν συμφωνήσει σε αυτή την τιμή ξέρουν ότι τα βγάζουν. Γι' αυτό να είσαστε σίγουρος. Εγώ δεν λέω ότι δεν θέλει εξυγχρονισμό και στο δημόσιο και μειώνει και το κόστος, βεβαίως. Και ένα ακόμη θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι η ιστορία με τον πρώτο. Άρα, χρήματα υπάρχουν. Είναι αυτοί που δεν πληρώνουν φόρους με νόμους, είναι αυτούς που τους χρηματοδοτούν με αναπτυξιακούς νόμους. Και το σίγουρο είναι ότι πάλι στην καμπούρα του απλού κόσμου και θέλω να έτσι να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τη θέση του κόμματός σας για το θέμα της προστασίας υπό της κατοικίας, όπου βέβαια επισήμως ακόμη δεν έχει υποθεί κάτι, προθεσμία λίγη τέλη Απριλίου. Ωστόσο και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με πρόσφατες δηλώσεις του, πολύ πρόσφατες, είπε αφήστε το αυτό, θα δείτε ότι θα υπάρξει κάποια λύση. Τι βλέπετε εσείς? Εμείς θα πιέσουμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως δεν έχουν βγει ακόμα και αποφάσεις για αυτούς που έχουν δάνεια. Δεν έχει υποθεί τίποτε. Τη στιγμή που μειώνονται οι αποδοχές κατά 50% σε πολλούς εργασιακούς χώρους. Θα πιέσουμε λοιπόν να μην γίνει κανένας πληστηριασμός και η προστασία της πρώτης κατοικίας να είναι δεδομένη ΕΣΑΗ και χωρίς κορονοϊό. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Διαμάντου Μανολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αντίθετα, δεν είμαστε μόνοι μας. Αλληλεγγύη παντού και διεκδικούμε. Αλλά προς το παρόν μένουμε σπίτι όμως, γιατί τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι δυναμικό. Ναι, ακούστε με. Υπακούμε στις εντολές των γιατρών. Σωστά. Δεν υπακούμε όμως τις αντεργατικές ρυθμίσεις και επιθέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό μήνα. Επίσης, γεια σας.